Του Αγίου εν τόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροφαίου Φόρου, του Αγίου
Simon, pentru a fie episcopul apostolul Madurgul, potim nimine de te lumen, te patul și tonaichion. E prosde convișo din deșe nimor, vădește imitinața și dobară tomată nimor, șchieva și nimașe de șchieva te limon și apofio și un afimon pala, e frochie polemion, irine și nimon te joi în chinie, lei și nimașche don coșmon și Кешо жо да шпихаш его, Коша га фош филатро, Кош кеже имон фео. Кешо
Έλληνα σου, κύριε Ιερόσο. Ευχαριστούμε για την συμβουλή. Αξιότιμοι άνθρωποι του τόπου μα και τη πόλεω μα, κύριε Δημάρχε, κύριε εκπρόσωπη τη εκδοδιοίκηση, κύριε διοικητά του τοπικού μα, κύριε πρώην διοικητέ του τοπικού, κύριε εκπρόσωποι όλων των αγών, κύριε πρώην βουλευτάν και υπουργέ, κύριε εκπρόσωπο των αρχών και των φορέων και αγαπητοί αδελφοί, οι μέρες της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδας που πέρασαν μας έδωσαν πολλά βιώματα, πολλά χαιρετίσματα πνευματικά για να προσεγγίσουμε τη μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός που θέλει κοντά μας και μας αποκάλυψε την αλήθεια και το ενεργούσιο θάνατό του στο βιβλίο και την ένδοξη Ανάστασή Του, μας χαρίζει τη λύτρωση, την πορεία προς την δική Του ζωή, αλλά και τη χαρά και την ευτυχία στη ζωή μας, στον πρόσφυρο αυτού ταξίδι. Μας καλεί λοιπόν μέσα από τα σύμβολα, μέσα από τους σύμβολους που εκφράζουν τη θεολογία της Εκκλησίας μας, μέσα από όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η εκκλησιαστική μας ζωή, να βιώσουμε αυτή την αλήθεια και να αναπτύξουμε την αληθινή κοινωνία μαζί του, πίστεως και αγάπης και παράλληλα μέχρι κάτω από το φως των εντολών να πορευτούμε στη ζωή μας, όπως λέει ο Απόστολος, σε νοσιότητη και δικαιοσύνη. Το ότι εορτάζουμε τόσο επίσημα την Ανάσταση, το Πάσχα, που είναι η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο και στον Άδη, και αυτή η νίκη είναι και των πιστών, όταν πραγματικά το πιστεύουν και το ζουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή με τόσες αρνητικές προϋποθέσεις, με αγωνία, με ανασφάλεια, με δυσκολίες που όλοι καλούμεθα να αντέξουμε, να προχωρήσουμε και να αγωνιστούμε και να συμβάλλουμε σε ό,τι καλό και μάλιστα το κοινό καλό. Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, η ηρωική του παρουσία και το αγωνιστικό του φρόνημα μας επιβεβαιώνουν αμέσως, καθημερινά βέβαια οι μνήμες των Αγίων και η πορεία τους και το μαρτύριό τους, η αγιασμένη ζωή τους, μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια ότι η ζωή που μας προσφέρει ο Χριστός δεν είναι μια ουτοπία, αλλά είναι πράξη, είναι πορεία, είναι αγώνας, περνάει πολλές φορές από τις αντιφορικές του Γολγοθά, που όμως μόνο από εκεί μπορούμε να ταινίζουμε και να βιώνουμε το φως της Αναστάσεως, που είναι το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν που τιμούν και πάλι εδώ στο ιστορικό ναό της πόλης μας, τον Άγιο Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, και όλοι που φέρουμε το όνομά του, ας τον παρακαλέσουμε, όπως στην εποχή τη δική του που ήταν πολύ δύσκολη, έτσι και στη δική μας να μας δώσει κουράγιο με τις πρεσβείες του, θάρρος και ενίσχυση, να αγκαλιάσουμε και να στενιστούμε του Θεού τη χάρη και τη δύναμη, γιατί είναι ο Χριστός πάντοτε ο ίδιος και χθες και σήμερα και στους αιώνες, και να αγωνιστούμε μέσα στις δυσκολίες του προείπα για να αντέξουμε, να συμπαρασταθούμε και να στηριχθούμε και προπαντός να αγαπήσουμε και να διακονήσουμε το ανθρώπινο πρόσωπο που είναι εικόνα του Θεού. Ευχαριστώ εν κάρδια και ολόθερμα όλους σας για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας, τον Ασπερινό. Ευχαριστώ τους άρχοντες μας, τους γενναίους εκπροσώπους πρώην και νυν των ενόπλων μας δυνάμεων, σε αισιότητες και ερώτησες και τις μοναχές που έψαλαν τόσο όμορφα από το μαστήριο μας, το Αγίου Άνου στο Μαζαράκι, το Βαγείο, της Παναγίας, του Γενεθλίου της Παναγίας, της Πελαγίας, του Ακρέφνου και της άλλης αδελφότητας που είναι εδώ, του Κλειδίου, του Ήδων, της Αγίας Τριάδος Πλατεών, του Αγίου Ελληνίου, αλλά και τον κάθε ένα και καθημιά από εσάς που είσαστε εδώ και στηρίζετε με την προσευχή σας και την αγάπη σας, τον επίσκοπό σας, αλλά και τους κηρυκούς μας. Ευχαριστώ τους κηρυκούς μας,
οργανίζονται καθημερινά να δίνουν τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Αντεύχομαι σε όλους εορτάστας δύναμη, υγεία και ενίσχυση. Και επειδή έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας ένα ιεράρχη που συνδέεται με τη Μητρόπολη μας, όχι μόνο γιατί είναι ο συνετός πνευματικός πατέρας της αδελφότητος της Πελαγίας του Αγιοθνίου, αλλά γιατί είναι και ο σεβαστός μεγαλύτερος αδελφός, έμπειρος περί τη ζωή και τη θεολογία της Εκκλησίας μας, που συνδεόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και ως πρόσωπα ανασυνδέεται και με την τοπική μας Εκκλησία και μάλιστα σε χρόνια δύσκολα. Και ήταν κοντά πάντοτε στο μακαριό του Αρχιεπισκοπού μας και πολύ σέβαστο και πολύ αγαπητό πνευματικό μας πατέρα.